Κύριε Δελή, ευχαριστώ για την ευκαιρία να απαντήσω σε αυτό το οποίο μπορεί να σας φανεί επαναλαμβανόμενο, αλλά χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή περιμένουν την απάντηση σας προς αυτό. Ναι, θα αναφερθώ και στους 4.500 διορισμούς. Μπορεί να μην σας αρέσει ως θέμα, όμως υποχρεούμε και θέλω να το κάνω. Επειδή ένιωσα ότι σας κουράζει η συνεχής αναφορά. Δεν είναι καθόλου κουραστική, θεωρώ. Θα σας πω κάποιο το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό. Για την κυβέρνηση αυτή και προεκλογικά, αλλά κυρίως μετεκλογικά, το ζήτημα της ειδικής αγωγής με μια ολοκληρωμένη στρατηγική για άτομα με αναπηρία είναι πρώτης σημασίας. Και όχι μόνο, ξέρετε, από την ίδρυση της συγκεκριμένης ομάδος εργασίας που θα εργαστεί για τα ζητήματα ατόμων με αναπηρία και μάλιστα είναι στο επίπεδο του Πρωθυπουργού, είναι στο επίπεδο δηλαδή λήψης απόφασης πολύ κεντρικής, αλλά και επιμέρους στρατηγικές ανά Υπουργείο, οι οποίες ξετυλίγονται και σήμερα είμαι εδώ να απαντήσω για τα ζητήματα του Υπουργείου Παιδείας. Εμείς λοιπόν παραμένουμε συνεπείς στο πολιτικό μας πρόγραμμα, προτεραιοποίηση στα θέματα αντιμετώπισης των ζητημάτων των παιδιών, από τη στιγμή που μιλάμε για το παιδείας, με αναπηρία και με ειδικές και με ανάγκες. Κατά προτεραιότητα λοιπόν προχωρήσαμε στην πρόσληψη αναπληρωτών. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν το δημόσιο σύστημα τόσα χρόνια, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι και φέτος ενημερώθηκαν έγκαιρα για το που θα πάνε, σύμφωνα με το ήδη ανακοινωμένο χρονοδιάγραμμα που είχαμε πει στις 5 Σεπτεμβρίου η πρώτη ημερομηνία με προτεραιοποίηση στους αναπληρωτές μας στην ειδική αγωγή, με δεύτερη φάση αναπληρωτών μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη, με μόλις προχθεσινή φάση τοποθέτηση συγκεκριμένων αριθμών ατόμων που δεν είχαν αναλάβει υπηρεσία, αρνήθηκαν υπηρεσία αναπληρωτών, το κάναμε άμεσα. Έχετε δίκιο, πρέπει να γνωρίζουν πολύ νωρίς και θα προχωρήσουμε και σε τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών για τα κενά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουμε ζητήσει από τις αρμόδιες διευθύνσεις μας και περιφερειακές διευθύνσεις ανά την Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε έγκαιρα και έγκυρα να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες. Αν με ρωτάτε αν είναι ικανοποιητικό το να προσλαμβάνονται οι αναπληρωτές ή να το μαθαίνουν 5 Σεπτεμβρίου, σας λέω ότι μακάρι να μπορέσουμε να πετύχουμε επίσπευση αυτού του χρόνου. Για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν την οικογένεια και πηγαίνουν μακριά σε ένα τόπο το κοντινό ή μακρινό να υπηρετήσουν τη δημόσια εκπαίδευση. Θα επανέλθω όμως αυτό και θα τοποθετηθώ αυτή τη στιγμή στο ζήτημα του ήδη του διαγωνισμού για τα 4.500 άτομα, τα οποία είναι πολύ σημαντικό, κύριε Δελή, το ότι θα προσληφθούν, θα διοριστούν. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία δεν ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς είχαμε τις αντιρρήσεις μας προς την προκήρυξη, όμως δεσμευτήκαμε ότι θα τελειώσει αυτός ο διαγωνισμός, τον οποίο βρήκαμε να τρέχει με πάρα πολλές εκκρεμότητες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ήδη σε συνεννόηση με τον ΑΣΕΠ, γιατί είναι εκεί η αξιολόγηση των πινάκων, σε συνεννόηση με τον ΑΣΕΠ ζητούμε την επίσπευση στη διαδικασία. Έχει ήδη βγει το αποτέλεσμα της πρώτης προκήρυξης, προχωράει το αποτέλεσμα της δεύτερης προκήρυξης και ευελπιστούμε και ζητάμε μέχρι το τέλος του χρόνου να τελειώσει αυτό το ζήτημα διορισμών. Οι αναπληρωτές μας που υπηρετούν στα σχολεία και στις δομές ειδικής αγωγής θα ολοκληρώσουν όλη τη χρονιά την υπηρεσία τους και θα τοποθετηθούν και οι άνθρωποι οι οποίοι θα διοριστούν, αν δεν είναι ήδη οι ίδιοι. Και είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα, κύριε Δελή. Επίσης, και οφείλω να ανακοινώσω και στο Κοινοβούλιο και να ενημερωθούν, ότι η αναγκαία κατανομή ανάμεσα στις βαθμίδες που δεν είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση, θα ανακοινωθεί με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του Παιδείας και αμέσως μετά η κατανομή αυτή θα επιβεβαιωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Όλα αυτά επίκυνται. Είναι σημαντικό για κάποιον ο οποίος παρακολουθεί τη διαδικασία. Εγώ λοιπόν επαναλαμβάνω ότι είναι σημαντικό το ότι θα γίνουν έστω και αυτοί οι διορισμοί. Είναι πολύ σημαντική για αυτή τη σχέση, τη μόνιμη που είπατε και εσείς ότι πρέπει να έχει το παιδί με τον εκπαιδευτικό του. Θα ήθελα όμως να σου δώσω και ένα άλλο στοιχείο που σας είναι σημαντικό, νομίζω. Είναι συγκριτικό με το πόσα άτομα έχουν προσληφθεί αναπληρωτές ως ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Σας δίνω λοιπόν ένα στοιχείο για τα ΚΕΣΥ. Στα ΚΕΣΥ πέρσι λοιπόν προσελήφθησαν 361 άτομα. Φέτος οι πιστώσεις είναι για 515. Συνολικά σε αυτά τα άτομα που σας είπα στους αναπληρωτές, πέρσι προσελήφθησαν 2.458 άτομα και φέτος θα πάμε στους 2.815. Στην πρώτη φάση αναπληρωτών, κύριε Δελή, προσελήφθησαν πάνω από 12.000 άτομα στην ειδική αγωγή. Ναι, λοιπόν, υπάρχει αλλαγή. Δεν υπάρχει μια κατάσταση την οποία θέλετε να παρουσιάσετε, η οποία βαίνει κατ' ουσία από χρονιά σε χρονιά.
Υπάρχουν προφανώς παρενέσεις και συμβουλές τις οποίες θα λάβουμε σοβαρά υπόψη ως προς την ολοκλήρωση διαδικασιών για το νομικό πλαίσιο για την ειδική αγωγή. Αλλά συγγνώμη, κυρία Δελή, εγώ δεν θα δεχτώ ότι αυτή η κατάσταση βαίνει προς μια κατάσταση που δεν είμαστε υπερήφανοι. Βάζουμε όλοι τα δυνατά μας, έτσι ώστε η αυτονόητη παρουσία του κράτους δίπλα στο παιδί, δίπλα στον εκπαιδευτικό, δίπλα στην οικογένεια, η οποία πράγματι θέλει την ειδική μέρημνα, είναι εκεί. Το κράτος είναι εκεί. Μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο έτσι ώστε αυτό να ενισχυθεί. Δεν ξέρω αν ο χρόνος. Πέρασε ο χρόνος. Νομίζω ότι θέλω να απαντήσω και για τα θέματα μεταφοράς και για θέματα δομών. Φαντάζομαι θα το θέσετε. Μπορείτε στη δευτερολογία σας.